ξαφνικά και τρεις μέρες στις εκλογές. Φέρτε το θέμα τακτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο, φέρτε τους νομικούς, φέρτε εδώ την κοινοπραξία να μας ενημερώσετε τι έγινε. Και ορίστε μας, σας παρακαλώ πολύ, ποιος είναι, είναι επενδυτής αυτός, δηλαδή είναι επενδυτής που αγόρασε το καζίνο. Δηλαδή, σώσαμε το καζίνο επειδή πουλήθηκε το δάνειο, άλλαξε χέρια το δάνειο της Πειραιός. Ναι. Πανηγυρίζουμε δηλαδή, για ποιο λόγο. Είναι ο νέος μας επενδυτής, είναι ο νέος μας συνομιλητής στην κοινοπραξία αυτός που αγόρασε το δάνειο. Εξηγήστε μας, είναι ζητήματα που πρέπει να τα γνωρίζουμε. Γιατί εγώ έχω την άποψη ότι δεν είναι έτσι που τα λέτε εσείς. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ως παράταξη, δεν βγάλαμε καμία ανακοίνωση, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε. Και έρχεστε τώρα και λέτε, ακριβώς το είπατε, ότι θα το αναλύσω, δεν θα το αναλύσω τώρα το θέμα, αλλά την άλλη φορά. Και ότι υπάρχει νέος επενδυτής. Εξηγήστε μας τι σημαίνει επενδυτής, έχετε υποχρέωση να το κάνετε. Δεν μπορείτε να μην το κάνετε. Έτσι. Γιατί εδώ, με όλες αυτές τις τοποθετήσεις, έχουμε ξεπεράσει τον εαυτό μας ένα καθαρά, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, πολιτικό όργανο, αυτοδιοικητικό, το κορυφαίο του Δημοτικού Συμβουλίου, να το κάνουμε τώρα διβάνι ενός ψυχαναλυτή, έτσι. Αυτό έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει η μια παράταξη, και θα εστιάσω σε αυτό, υπάρχει μια παράταξη, υπήρχε μια παράταξη, την οποία πρέπει να της δώσουμε μια ανάλυση προσδιορισμού στον χρόνο, τι έγινε πριν 5 μήνες και τι έχει γίνει σήμερα, για να μπορούμε να την αναλύσουμε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ωστόσο, πριν πω σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει, εφόσον η κίνηση που λέτε ότι κάνατε είναι πάρα πολύ σοβαρή, να μας απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα. Δεν μπορεί για μία ακόμα φορά, 5 χρόνια τώρα, να μας απαντάτε στα ερωτήματα. Πρέπει να μας πείτε για ποιο λόγο ήσασταν στην υπογραφή αυτού του δανείου, για ποιο λόγο δεν έχει σχέση το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό και καμία γνώμη, για ποιο λόγο δεν έχει σχέση το Δημοτικό Συμβούλιο της Τουριστικής. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να μας απαντήσετε. Δεν μπορεί δηλαδή τότε να συμφωνούμε να φύγουμε όλοι από εδώ, γιατί ο ρόλος μας είναι τελείως μα τελείως υποβαθμισμένος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πολιτικό και αυτοδιοικητικό παραλογισμό θα σας το πω πιο έντονα μετά παρακάτω. Υπάρχει ένας χρόνος 5 μηνών πριν που κάποιοι από την παράταξη του κ. Γιόνι έχουν φύγει. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά και σε μένα, όταν ήμουν δήμαρχος, είχαν φύγει κάποιοι. Και το θεωρώ και, αν θέλετε, μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση των πραγμάτων, το θεωρώ ότι είναι και μέσα σε αυτά που συμβαίνουν στην αυτοδιοίκηση. Όμως, εδώ, ξέρετε, για εμάς που είμαστε αντιπολίτευση, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Διότι οι μεν βγάζουν αυτό που στην ουσία θα έπρεπε να λέμε εμείς ως επιχείρημα και να κερδίζουμε τις εντυπώσεις στους δε, και έτσι να διαμορφώνεται ένα πολιτικό σκηνικό και μια κατάσταση και ένα τοπίο που προσδιορίζει τους προηγούμενους χρόνους. Δηλαδή, εάν λοιπόν θεωρήσω ότι υπήρχε μια παράταξη με μέσα την κυρία Πρωτοπαπά, τον κύριο Νικολάου, τον Σωτήρη, τον κύριο Πέτρου, τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Γεωργίου, πριν κάποιους μήνες, και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν και λένε ότι τίποτα δεν έγινε 5 χρόνια τώρα, και μάλιστα είναι για μας, όπως είπα, η καλύτερη απόδειξη αυτού που υπάρχει σήμερα στην πόλη, ότι 5 χρόνια χαμένα πήγαν σε αυτή την πόλη, με αυτή τη δημοτική αρχή, θα σας πω το εξής, ότι όταν δήμαρχος πριν 5 μήνες ήταν ο κύριος Γιόνης, και οι γνωστοί αντιδήμαρχοι που τώρα ακολουθούν μια άλλη πορεία, Θεμητό, στην ανακοίνωση που βγάλατε, κυρία Πρωτοπαπά, λέτε ότι ο Δήμος λειτουργήσε με πλήρη αδιαφάνεια. Εγώ λέω ότι ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος λειτουργήσε με πλήρη αδιαφάνεια. Η αδιαφάνεια δηλαδή είναι ένας πυρετός που εμφανίστηκε σήμερα και πριν δεν υπήρχε. Η αδιαφάνεια υπήρχε και επί των ημερών σας. Και γιατί δεν καταγγέλθηκε ποτέ? Ο κύριος Γιόνης εδώ σας ανακάλυψε σήμερα. Δηλαδή, αρχίζουμε και... είναι αυτός ο παραλογισμός που δεν μπορώ να τον εκφράσω πραγματικά. Έχω μια δυσκολία στο να τον εκφράσω. Ο κύριος Γιόνης σας ανακάλυψε σήμερα σαν μια άλλη μορφή της κυρίας Πρωτοπαπά, και εσείς σήμερα ανακαλύψατε μια άλλη μορφή του κύριου Γιόνη. Λες και δεν γνωριζόσαστε από χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, λέω ότι η αδιαφάνεια ήταν διαφάνεια και του Δήμαρχου και των πρώην αντιδημάρχων, μάλλον κατά τα λεγόμενά σας.
η ανυπαρξία ενημέρωσης, η πολιτική συνεργασία, η πολιτική μη συνεργασία και μη συνένεση, οι μυστικές συναντήσεις, οι συζητήσεις, οι άγνωστες συμφωνίες, οι θεόκλειστες πόρτες, ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Αρχής, του Δουσού της Τουριστικής, ερήμην του λαού του Δήμου, όλα αυτά γίνανε τους τελευταίους 3-5 μήνες, δεν υπήρχαν πριν. Μα αντιλαμβάνεστε ότι μας δίνεται ένα πάρα πολύ σοβαρό επιχείρημα να πούμε και να θεσμοθετήσουμε, να πούμε με τον καλύτερο και περίπτωνα τρόπο ότι ο Δήμος εδώ και 5 χρόνια λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, το λέγαμε, αλλά δεν μας άκουγε κανείς. Το λέγαμε, αλλά δεν μας άκουγε κανείς. Και επειδή χρησιμοποιείτε και πάρα πολύ σκληρές εκφράσεις μεταξύ σας και δεν περιποιείτε η μήκα για το Δημοτικό Συμβούλιο, ποιος ταΐζει σαν όντους δημότης? Ποιος έχει δικαίωμα να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο? Εάν αυτό συμβαίνει, ειλικρινά σας μιλώ ότι πρέπει να αποχωρήσουμε όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι είμαι, ειλικρινά σας μιλώ, γεμάτος από την διαχείριση των πραγμάτων στο Δήμο και δεν έχω κανένα λόγο να συμμετέχω σε αυτό το σημαντικά κακό που συμβαίνει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω ζήσει από πολύ νεαρός και από φοιτητής, παρακολουθούσα τα Δημοτικά Συμβούλια με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τελειώσει το Δημοτικό. Υπάρχουν παλιοί αυτοδιοικητικοί εδώ. Ο Γιώργος είναι ένας από αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που δεν γνώριζαν καν γραφή, είχαν μια σημαντική, αν θέλετε, ταυτότητα μέσα τους. Ξέρετε τι ήταν αυτή? Αυτή η αγάπη για τον τόπο τους, για το Λουτράκι, για την Περαχώρα, ο παλιός Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας. Και συζητούσαν μόνο γι' αυτό. Ταΐσουμε σαν ότους δημότες? Ποιος το λέει αυτό? Υπάρχει αυτοδιοικητικός που ταΐσει σαν ότους δημότες? Εάν αυτό ισχύει, τότε να σταματήσουμε να μιλάμε για το οτιδήποτε και να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Και σας λέω λοιπόν, έχω γράψει να πω πάρα πολλά. Σας λέω ότι έχω ένα κενό και δεν μπορώ πραγματικά να πω πολλά πράγματα. Όμως, ακούστε. Παρασκευή, εγώ ήμουν υπόδικος για 18 υποθέσεις όταν έφυγα από το Δημαρχείο. Την Παρασκευή δέχτηκα άλλη μία, ένα χαρτί από τον εισαγγελέα, την Παρασκευή μας πέρασε, για να πάω αύριο, 5-7 του μηνός, στον εισαγγελέα. Αυτό είναι, αν θέλετε, το πρώτο που κάποιος συναντάει όταν κάθεται στο έδρανο ή όταν γίνεται δήμαρχος. Όλοι ίσως ακολουθούν μια τέτοια πορεία και όλοι μας πάμε στα δικαστήρια. Όμως ακούστε, δεν έχει ακουστεί, νομίζω ότι είναι η παγκόσμια πρώτη και είναι εδώ, ότι ο Δήμαρχος από την θέση αυτού του εδράνου να λέει σε μια πρώην αντιδήμαρχη αρχηγό παράταξης ότι θα σε πάω στο δικαστήριο. Να επαναλάβω ότι λόγια μεγάλων πολιτικών, ότι οι πολιτικοί λύνουν τις αντιθέσεις μέσα εδώ και όταν ο λαός τους, γιατί είναι ο μόνος κριτής, μας κρίνει, μας στέλνει αυτό στα σπίτια, στο σπίτι μας. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι ο Δήμος θα κάνει, θα ακολουθήσει δικαστικές, να μπορέσει να λύσει τα πολιτικά ζητήματα με δικαστικό τρόπο. Ωστόσο, θεωρώ ότι κάποιοι χτίζουν καριέρα μέσα από αυτές τις δικαστικές υποθέσεις και να εξηγηθώ τι σημαίνει. Εγώ είμαι υπόδικος 18 φορές. Μπορεί να είμαι και για μία ακόμα 19 αυτή της Παρασκευής που θα πάω αύριο στον εισαγγελέα. Γιατί για την υπόθεση της Αραϊδοχώρας με κάνουν τώρα στο πάρκο. Λοιπόν, αυτό, αγαπητοί μου συμπολίτες, είναι αδιανόητο για συμπολίτες μας να το παίρνει κάποιος να το κάνει σημαία, να χτίζει καριέρα πάνω σε αυτό, να χτίζει, επαναλαμβάνω, καριέρα πάνω σε αυτό το υπόδικος και μιλώ για τον Κώστα το λογοθέτη τώρα, ο οποίος πήρε παραμάσκαρα ένα φάκελο, ο οποίος για την θητεία του οποίου πριν από αυτόν δεν μιλούσε κανένας και για τίποτα όσο αφορά τις δικαστικές διαφορές με το καζίνο. Το παίρνει λοιπόν κάποιος αυτό το θέμα, το κάνει λοιπόν κορυφαίο, το πηγαίνει στις βεγγέρες στα σπίτια που κάνουμε προεκλογικό αγώνα, που κάνουν προεκλογικό αγώνα και λένε οι τρεις
οι υπόδικοι, δεν τους συζητάμε μαζί τους, και εμείς είμαστε οι πεντακάθαροι, όλοι οι άλλοι κλπ. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να έχετε μια ροφαία ενός εισαγγελέα και να γυρίζετε και να σκύβουν το κεφάλι, πας και μας το πάρετε? Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα, ποιος νόμος, ποια νομοθεσία υπάρχει να δίνει το δικαίωμα σε αιρετούς να παίρνουν αυτή τη ροφαία από τον εισαγγελέα και να κάνουν τον εισαγγελέα στην πόλη αυτή? Ποιος, πείτε μου, αιτιολογήστε το μου, σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι φασισμός, τη λέω τη λέξη την κακιά, δεν είναι φασισμός, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιος να χρησιμοποιεί ακριβώς αυτό το θέμα για να μπορεί να αποκλείσει τους πολίτες από την επιλογή μας? Κάποιος να λέει εσείς είστε υπόδικοι, δεν έχετε δικαίωμα καν, και μάλιστα και να βλέπουν και ένα ηθικό θέμα σε αυτό. Γιατί με θεωρείτε υπόδικο, για πείτε μου γιατί? Επειδή πήγα τον φάκελο στον εισαγγελέα? Και αν αύριο, γιατί εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα. Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Είναι αυτό που λένε, αφήνουμε την πέτρα να φύγει και το μετανιώνουμε και λέμε συγγνώμη, αλλά η πέτρα έχει φύγει και έχει βρει το στόχο. Αν αύριο, στο δικαστήριο αποδειχτεί τα τελείως αντίθετα, και το εύχομαι πάρα πολύ να γίνει αυτό, όχι για μένα, και για τους άλλους δύο, και τους άλλους 15, και δεν ξέρω πόσοι άλλοι είναι, τότε τι θα βγει να πει καθής? Θα πηγαίνει ξανά στα σπίτια με τις βεγγέρες και θα λέει διορθώστε το, δεν είχα δίκιο τότε? Μα θα έχει περάσει, θα μου περάσει εκλογές και όλοι θα έχουν υφαρπάξει με έναν τρόπο τους ψήφους αυτούς. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας που βάνασα και με απόλυτα, με ένα τρόπο, επιτρέψτε μου να βρω τη λέξη, την έχω βρει και με εκφράζει απόλυτα, με ένα βάναυσο τρόπο και προσπαθείτε να το μειώσετε. Δηλαδή τι λέω? Ότι είστε όσοι εκμεταλλεύεστε αυτή την ιστορία παραβάτες και μάλιστα με ασέβεια απέναντι σε ένα τεκμήριο που λέγεται τεκμήριο αθωότητας. Είναι ασέβεια πραγματικά να μιλάει κάποιος και να μην λογίζει ότι υπάρχει ένα τεκμήριο της αθωότητας. Τελεία και παύλα. Αυτό όμως πώς θα χτυπήσουμε την καμπάνα του χωριού να τα ακούσει σε κάθε γειτονιά κάποιος που πηγαίνετε εκεί και προσβάλλετε τους δημότες με αυτή την ασέβεια? Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, πώς θα γίνει αυτό? Άρα αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, αν κανείς ακολουθήσει μια ποιότητα και σοβαρότητα στον πολιτικό του λόγο, είναι να πει τι θέλει να γίνει σε αυτή την πόλη. Διαπιστώνουμε όλοι ότι αυτή η πόλη βυθίζεται πραγματικά στο σκοτάδι. Διαπιστώνουμε ότι αυτή η πόλη δεν πάει πουθενά. Διαπιστώνουμε ότι τα σημαντικά μας τοπόσημα, το νερό μας, ο τουρισμός και ό,τι άλλο, τα μνημεία μας είναι πραγματικά σε μια καθοδική πορεία. Διαπιστώνουμε ότι όλοι μας ως κοινωνία βυθιζόμαστε και θα πρέπει το διακύδευμα των εκλογών, πραγματικά και εγώ εκεί θα σταθώ, είναι να δώσω μια λύση σε όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι μας να κριθούμε πραγματικά με βάση τις ιδέες, τις απόψεις μας και το όραμά μας που έχουμε για αυτή την περιοχή. Όλο το άλλο δεν περιποιεί τη βία σε κανέναν. Κύριε Δημαρχέ, έχετε κριθεί νομίζω. Έχετε κριθεί γιατί έχει περάσει ένας χρόνος ικανότατος. Πέντε χρόνια που έχει δείξει μια απραξία, μια ανικανότητα και ένα έργο το οποίο δεν υπάρχει. Και αυτό το μαρτυρούν οι συνεργάτες σας, οι πρώην και οι νυν. Γιατί και οι νυν συνεργάτες σας λένε ότι ο πρώην αντιδήμαρχος Πολεοδομίας δεν έκανε τίποτα, λέει ο νυν αντιδήμαρχος Πολεοδομίας. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε θέμα στους δημότες μας. Εκεί πρέπει να συγκριθούμε στο τι ο καθένας μας έχει να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και όχι με τρόπους, επαναλαμβάνω, φασιστικούς να προσπαθήσει να αποκλείσει ανθρώπους από την εκλογική διαδικασία. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, και κλείνω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, τώρα, ο Δήμαρχος να μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη με τις υπογραφές των δανείων. Δεν μπορεί να παίζουμε κρυφτούλια. Ειλικρινά σας μιλώ. Δεν μπορεί να παίζουμε κρυφτούλια στις πλάτες κανενός. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που τους κάνουν την επίκληση των οποίων κάνουμε όταν μας συμφέρει για να χαϊδέψουμε τα αυτιά.
Η τελευταία σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε στο καζίνο του 2012 την υπέγραψα εγώ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν μπορείτε να σιωπάτε. Πρέπει να μας πείτε τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν έχετε δικαίωμα να σιωπάτε. Δεν είναι επιτέλους αυτός ο Δήμος, ψηφίστηκε κανενός. Έχετε τη λαϊκή εντολή, αλλά τη λαϊκή εντολή την έχετε μέσα από κανόνες. Δεχτείτε αυτούς τους κανόνες έστω για μία φορά. Θα σας πω εγώ μπράβο, θα σηκωθώ εγώ από το εδαλόνι και θα σας πω μπράβο. Δεν είναι δυνατόν όμως να λειτουργείτε έτσι όπως η κυρία Πρωτοπαπά περιέγραψε στο σποτάδι, με κλειστές πόρτες, με αδιαφάνεια, εσείς τα λέτε ή οι πρώην συνεργάτες σας τα λέτε. Πρέπει να μας απαντήσετε σήμερα, κύριε Δημάρχε. Γιατί πρέπει να πάρουμε θέση σε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Πέτρο Θαμάρ.